Στο Γάζι σήμερα ο Αλμυρός ήθελε το παιχνίδι για λόγου γοήτρου και για την τρίτη θέση. Ο Πόα όμω παίζει ακόμα για την παραμονή. Στο 11ο λεπτό η ομάδα του Ατσαλένιου είχε μια καλή στιγμή με τον Κερμενίδη. Στο 13ο όμω ήταν η στιγμή που ήρθε ένα απίστευτο αυτόν γκολ. Και έτσι πήρε προβάδισμα η ομάδα του Γαζίου κόντρα σε αυτή του Ατσαλένιου. Αυτόν τον γκολ από τον Νάτο για το 1-0. Στο 17ο λεπτό ο λεπτο όπου αντέδρασε άμεσα από προσπάθεια του Νίκταρ. Η μπαλά έφτασε στον Παχή. Αυτό με ωραίο τρόπο έστειλε την μπαλά στα για το 1-1. Ωστόσο η συνέχεια για την ομάδα του προσφυγικού προαστίου δεν ήταν ανάλογη στο γήπεδο του Αλμυρού. Στο 37 ένα φάουλ του Λεόν πέρασε out. Ενώ στο 42 πάλι η προσπάθεια από τον Λεόν είχε την ίδια ουσιαστικά κατάληξη. Στο 44 όμω λίγο πριν το τέλο του ημιχρόνου. Από λάθο, σημαντικό λάθο από την άμυνα του ΠΟΑ, η μπάλα έφτασε στο Ρέγε. Αυτό νίκησε τον πολύ καλό σήμερα Καβουσάκη, πέτυχε το 2-1 και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό για την ομάδα του Ατζαλένιου στο επόμενο λεπτό και λίγο πριν το τέλο του ημιχρόνου, δηλαδή σε πολύ κρίσιμο σημείο, ήρθε και η αποβολή του Νάτρου, ο οποίο ανέτρεψε το Ρέγε. Έμεινε με 10 ποδοσφαιριστέ στο γήπεδο Πόα. Ο Πόα προσπάθησε να μπει δυνατά στο δεύτερο μέρο και να αντιδράσει στο 54 ζήτησε πέναλτι με πολύ έντονε διαμαρτυρίε από του φιλοξενούμενου για χέρι του Σουρνάκη στη φάση που βλέπετε. Δεν δόθηκε όμω κάτι σε αυτή τη φάση από τον διαιτητή. Στο 57 ο Ρέγε δεν κατάφερε να νικήσει τον Καβουσάκη. Έμεινε το 2-1 για τον Αλμυρό. Στο 58 είχαμε ένα ακόμα σούτ από το Ρέγε το οποίο ήταν άστοχο. Στο 67 η προσπάθεια για τον Πόα να φτάσει στην ισοφάριση. Κόντραρε όμω η μπάλα στο σούτ του Γιακουμάκη δεν κινδύνεψε. Ο Αλμυρό ...στο 68, ο Τουργαίδη ε, νικήθηκε, ήταν σειρά του να νικηθεί από τον ε, Καβουσάκη. Στο 71 ήρθε η αριθμητική ισορροπία στο παιχνίδι, δεύτερη κίτρινη κάρτα από την προσπάθεια του Πακιουφάκη, δικαιολογημένα, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη για τον παίχτη του Αλμυρού, από 10 παίχτε για κάθε ομάδα. Στο 90 ένα σου του χαρίτου πολύ ψηλά out ε, και τελευταία φάση η προσπάθεια του Τουργαίδη που και πάλι ο Καβουσάκης ε, κατάφερε να εξουδετερώσει Τέλειωσε το παιχνίδι όμω το γαζι 2 2-1, μια ήττα που κάνει τον Πόνα θέλει οπωσδήποτε νίκη παραμονή στην τελευταία αγωνιστική στην έδρα του Παραμαϊκού. Ναι, δίκαιο αποτέλεσμα. Εμεί δεν ήμασταν στο γήπεδο. Σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι για μα, θα μπορούσαμε μια νίκη να εξασφαλίσουμε και την κατηγορία. Αν δεν είχαμε καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού, ήμασταν αλλού για αλλού. Και τώρα πάμε σε ένα παιχνίδι και θα πρέπει μόνο με νίκη να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Είμαστε τάξει τη μοίρα μα. Αυτό. Πριν ξεκινήσω για το παιχνίδι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα, σε ένα πολύ λυπηρό γεγονό που έγινε στην ομάδα του ΠΟΑ. Επειδή χάνει να το ήξερα αυτό το παιδί. Ένα παιδί ο οποίο αγαπούσε ανεδιοτελεώ αυτήν την ομάδα. Ήταν η ζωή του. Και θα ήθελα να να δώσω τα συλληπιτήριά μου και να είναι, να είναι και καλά που είναι ψηλά. Ε, όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι το παιχνίδι υπήρχε μονόπλευρο όσον αφορά το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η δικιά μας ομάδα, όπως ξέρετε, σε κάθε παιχνίδι μπαίνει μέσα με σκοπό να κερδίσει το, το παιχνίδι.